Γεια σας μάγκες μου, σας έλειψα, το ξέρω. Είμαι ο Dark, είμαι ο Game Freak Gamer και τώρα θα παίξουμε τη μεγάλη revanche του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό και θυμίζουμε την ήττα που είχε ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ πέρα εγώ για να γράψω ιστορία και να νικήσουμε την Πάλιο Βαζέλα. Αφήστε όλοι ένα subscribe, αφήστε και ένα comment, αφήστε και ό,τι θέλει η ψυχή σας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και να βοηθήσετε στην ανάπτυξη του καναλιού μας. Του καναλιού μου. Συγγνώμη. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας ανακοινώσω ένα παιδί με το οποίο θα μιλάμε, ένα παιδί από την Πάτρα με το οποίο θα μιλάμε και θα παίζουμε μαζί FIFA και διάφορα τέτοια παιχνίδια. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν το έχω βρει ακόμη το παιχνίδι, γι' αυτό δεν σας το ανακοινώνω. Σας υπόσχομαι ότι μέχρι το τέλος του μήνα του Ιούλη θα το έχετε μάθει το άτομο. Αυτά, λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίρνει το Τζάμπολ. Πρίντεζης. Δίνει στο Σπανούλη. Σπανούλης για τρεις. Μέσα! Kill Bill. Ένας είναι ο Θεός. Ο Σπανούλης. Να ξέρετε, θα έχουμε και μια διακοπή στη μέση του μάτς. Δεν ξέρω βασικά σε ποιο σημείο του μάτς, γιατί έχω παραγγείλει και θα χρειαστεί να περιμένετε για λίγο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Α, δεν τα πάμε καλά με το σπανούλι. Γράψτε και στα comments ποια είναι η αγαπημένη σας ομάδα, ποιον υποστηρίζετε, στο ελληνικό, στο ευρωπαϊκό, στο NBA. Ποια είναι η αγαπημένη σας, τα πάντα γράψτε μου. Έχω σκοτούρα να μάθω. Nick the Quick Calabrian. Brian Roberts. Δίνει στο μεγάλο Kill Bill. Πάμε στην άλλη πλευρά γιατί αυτή δεν μου φαίνεται καλή. Σπανούλης, γάμα το Σπανούλη, αλλαγή. Και ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά όπως έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Χάρη στις μαλακίες του Διονύση Κάτσινου και του Βασίλη Σπανούλη. Οκ, Μπράιαν Ρόμπερτς. Πάμε παιχταρά μου εσύ. Ανεβαίνουν και κάποια βίντεο Fortnite τώρα που τα οποία γίνανε εχθές το βράδυ. Μπράβο ρε Kill Bill, γι' αυτό σε πάω, είσαι παιχταράζερ μεγάλε. Ναι, ανεβαίνουν, σας παρακαλώ κάντε όλοι ένα comment, ένα like, ένα sub, ενώ ό,τι θέλει η ψυχή σας, κάντε και μια κοινοποίηση στο Instagram, στο Facebook, ό,τι στο μπουτσο έχετε. Μπας και αναπτυχθεί αυτό το κανάλι που έχει μείνει στάσιμο εδώ και τόσο καιρό. Θέλω να μου πείτε αν είστε της ίδιας ιδεολογίας ότι ο Σπανούλης είναι ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Γιατί εγώ είμαι αυτής της ιδεολογίας. Πιστεύω πάρα πολύ στο Σπανούλη και πιστεύω ότι θα αντέξει άλλα 15 χρόνια. Μέχρι τα 50 του θα είναι ο παιχταράς όπως ακόμα είναι. Πείτε και σε κανέναν άλλον φίλο σας να μου κάνει κανένα sub, κανένα like, κάτι. Γιατί το κανάλι δεν πάει καλά. Παπα-Νικολάου για τρεις, μέσα. Αλλά είναι για δύο.
Παπάς, γιατρής. Μπράβο ρε παιχταρά μου, γι' αυτό σε πάω και σένα. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει την μπάλα. Σπανούλης όπως πάντα. Δεν, όχι όπως πάντα, εννοώ ότι όπως πάντα σούταρε. Γιατί όπως ξέρετε του Σπανούλη του αρέσει το τρίποντο. Τα πάει και καλά. Ασχέτως που τώρα δεν μπαίνουν. Μπω από Kill Bill τι παιχταράς που είσαι. Γι' αυτό σε πάω. Μέχρι στιγμής ο Βασίλης Σπανούλης μετράει 8 πόντους στο ντέρμπι. 8. Ναι, 8 πόντους. Wait, μάγκες, wait. Ένα τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, μάγκες μου, επέστρεψα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έχουμε κάποια προβλήματα με κάτι νοσοκομεία και είμαι σε συνεχή ενημέρωση. Γι' αυτό έγινε αυτό. Τέλος πάντων, στο παιχνίδι μας. Παιδιά, βγήκε ο Σπανούλης. Και μπήκε ο Τιγί. Ο παιχταράς. Ο Σπανούλης έχει βάλει 8 πόντους και αυτό το ανάπηρο έχει βάλει. Δεν έβαλε καν, ούτε την μπάδα δεν μπορούσε να πιάσει. Γιατί είναι ανάπηρο. Μόνο ένας είναι ο καλός ο παίχτης. Έλα! Ναι, ρε, μιλουτίνο. Ιαν Βουγιούκας, εντάξει. Και ένα πεντάχρονο το βάζει αυτό. Για να το βάζει αυτός. Αυτός και υπογραφή αν του πεις να βάλει δεν το βάζει το καλάθι. Γκίστ. Για το γκίστ. Μέσα χώλης The Bomber Thompson. Ο Ολυμπιακός το σύν 4 στο ημίχρονο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Μέσα στο σεφ. Το απέσιο σεφ. Το αποκρουστικό σεφ. Το σεφ. Και buzzer beater για τον Παναθηναϊκό δεν θα γίνει γιατί θα είναι απέσιο. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει buzzer beater, θέλει buzzer beater ο Ολυμπιακός γιατί να χαλάσει το σερί των τριπώντων που έχει. Ναι, και είμαστε και πολύ καλοί μέχρι στιγμής στην πρώτη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός θα πάει μπροστά με ένα συν 4 υπέρ του. Αυτό σημαίνει ότι ο Σπανούλης μπήκε στο παιχνίδι. Ω, δεν μπήκε. Κρίμα. Ντέρμον. Ω, μπήκε ο Γραβάνης διάλυσης. Κατάρρευσης. Αν μπήκε και το Λιόπουλος, ωραία θα το πάω. Ο Γραβάνης. Το Λιόπουλος, ο Βασίλης. Σουτάρει ο Βασίλης. Άμα φάμε πόντο θα γίνουν ριζικές αλλαγές. Ευτυχώς που ήταν ο Ιωάννης ο Στρέλινιξ εκεί. Ναι.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να μπει. Όχι. Ωραία, βολές για τον Τζαμέλ. Μία μέσα. Δύο έξω. Ναι, λοιπόν, τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Ολυμπιακό μας και θα γίνουν ριζικέ αλλαγέ. Στη θέση του Βασίλειου το Λιόπουλου θα μπει μισό θα μπει να δούμε ποιος είναι good. Λοιπόν, να μπει ο Μάντζερης. Δεν γάμια, δεν μπαίνει ο Μάντζερης. Δεν θα πάθει και τίποτα. Και στην θέση του Αγραβάνη, που δεν θα ξαναμπεί ο Αγραβάνης όσο είμαι εγώ εδώ, θα μπει ο Γιώργιος ο Πρίντεζης. Okay. Ωραία, έγιναν οι αλλαγές και ο Ολυμπιακός τώρα πάει για να αυξήσει το προβάδισμά του. Ο Freak Gamer, ο Game Freak Gamer είμαι. Άλλαξ το όνομα του κανάλι λίγο πάλι. Αν έχετε να προτείνετε κανένα όνομα, πείτε το. Εκτός από Vertixes, να ξέρετε. Γιατί το έχω βαρεθεί αυτό το όνομα. Είναι και λίγο σπαστικό. Πούστη μου ανάπηρε. Καλά αυτός ο Σπανούλης. Ούτε για ένα χρόνο δεν πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Γκέιμπριελ. Καλό. Και εκεί μάγκες μου το μάτς φαινόταν να πήγαινε σε μεγάλο σκορ. Δεν θα πάει. Ω, Kill Bill, τι παιχταράς. 21 χρόνια θα παίζει αυτός που μπάσκετ, να μου το θυμηθείτε. Ο πιο καλός παίχτης είναι. Πω, τάπα από τον Τζαμέλαρο. Σπανούλης για τρεις κι άλλο. Διάλυσης. Κατάρρευσης. Δεν γαμιάσαι κι εσύ. Το βάλεις δεν το βάλεις. Εδώ είναι Σπανούλης. Αν γίνει και on fire. Έλα. Έλα εδώ Σπανούλη. Έλα εδώ το κερατό μου μέσα. Φεύγεις κιόλας. Σπανούλης για τρεις, δεν μπαίνει, είναι ο Παπαπέτρου από κάτω, ούτε αυτός. Σας υπενθυμίζω ότι στο ΆΚΑ την Άγια ώρα ήμασταν πίσω στο σκορ. Κατέσσερις πόντους ο Σπανούλης σε μια περίοδο. Σε δύο. Μια μισή βασικά. Όχι ρε πούστη μου. Παιδιά θα έχει πολύ μικρό σκορ το μάτς πάλι.
Πάλι βγήκε ο Σπανούλης. Ωρε πούστη μου. Σας το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός χωρίς Σπανούλη είναι κομπολόι δίχως χάντρες. Ο Σπανούλης είναι η ψυχή μιας ομάδας. Παπα-Νικολάου. Για τρεις. Μέσα. Στο συν 10 ο θρύλος της Ελλάδας. Φάουλ, ωραία, καλά αυτό. Έλα, παπά. Χάσε το ράχτε. Είστε να πας. Άταρο. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει ότι δεν μπαίνουν τρίποντα από το κέντρο του τρυπόντου. Μόνο από τα πλάγια ότι μπει. Ο Παναθηναϊκός μειώνει. Ο Μπράιαν Ρόμπερτς σουτάρει και μέσα, 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 μέσα. Δεν αφήνει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε. Μπράιαν Ρόμπερτς. Στο συν 7 Ολυμπιακός. Απέσιο. Πω, πω, πω. Ένας μετριότατος Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο είναι μπροστά από έναν Ολυμπιακό ανωτέρων διαστάσεων και καλύτερων ημίχρονο στο ΣΕΦ με το σκορ 23-32, με το Σπανούλη να είναι πρώτο σκόρερ χωρίς καμία assist. Τρομερό. Γενικά εμένα το στυλ μου είναι να είμαι ομαδικός παίχτης. Δεν μ' αρέσει να φαίνονται ατομικιστικές πράξεις στο παιχνίδι μου. Γι' αυτό από ό,τι έχετε παρατηρήσει το σκοράρισμα μοιράζεται με πολλούς παίχτες και όχι μόνο από έναν. Δηλαδή δεν κουβαλάει την ομάδα ένας παίχτης. Θα βάλει πόντους και ο Σπανούλης και ο Ρόμπερτς και ο Μιλουτίνοφ και ο Πρίντεζης και ο ένας και ο άλλος. Δεν εξαρτώμαστε από έναν Σπανούλη. Τι είναι ο Σπανούλης να εξαρτηθούμε. Δεν θυμάμαι πως έκανε screen. Ο Παναθηναϊκός μειώνει. Βλέπουμε με τον Chris Singleton. Εμένα μου φύγε το ακουστικό από το αυτί. Κι άλλο Kill Bill παιχταράς. Τους 17 πόντους ο Βασίλης. Παιδιά, wait, ήρθαν οι πίτες μου. Σταματάμε. Λοιπόν, μάγκες μου, επέστρεψα. Μετά από ένα διαλυματάκι 26 λεπτού, έφαγα δύο πίτες από τις 3, ήπια και μια κοκακόλα και ήρθα γεμάτος όρεξη να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό. Ωραία, εντάξει. Σας πληροφορώ ότι οι πίτες ήταν απέσιες και δεν πήρα τρεις πίτες επειδή ήθελα. Πήρα τρεις πίτες επειδή ήταν μια πάρα πολύ όμορφη προσφορά από ένα απέσιο μαγαζί. Οι πίτες ωραίες ήταν, το μαγαζί δεν μ' αρέσει. Το όνομά του βασικά. Διάλυσης υπό της ομάδος του Πειραιός.
Ρε που στιμούνται ένα rebound δεν μπορούν να βάλουν οι ανάπηροι. Ναι ρε Kill Bill. Αλλά ήταν δίποντο δυστυχώς. Τι να πω. Είναι άξιοι αυτοί οι παίχτες αναφοράς και προσοχής. Έλα ρε πούστη μου, ένα rebound δεν παίρνουν. Να πω ότι είναι και άχρηστοι. Καλάθι και φάουλ. Διάλυση της ομάδος του Πειραιά. Οι παίχτες δεν τρέχουνε, ο Σπανούλης βγήκε, μπήκε ο Τολιόπουλος. Βάλανε και δίποντα. Όλα γίνανε. Πανέμα. Ο μόνος που μπορεί να μας σώσει τώρα είναι ο Γιάννης ο Στρέλινιξ, που δεν μας σώζει. Ο Γιαννάκης. Σουτάρι αυτός, δεν τον θυμάμαι ποιος ήταν. Επιτέλους πήραμε ένα rebound ρε πούστη μου. Ασχέτως ότι δεν το κάναμε τίποτα. Θρύλε. Έλα ρε πούστη μου και ο Βουγιούκας. Και ο Βουγιούκας. Δεν φέρνουμε μια πάπια καλύτερα να σουτάρει. Καλύτερη είναι από αυτόν. Φορπέταμα. Ολυμπιακός από την Λάικα. Έλα βάλτε και εσύ ρε. Πω, που ούτε για rebound δεν τη δείξα. Realizes. Για να δούμε ο Βασίλης ο Τελειόπουλος αν θα μας βγάλει ως προπρόσωπους. Να βγει μετά ο Σπανούλης και θα τους πω εγώ. Γίνονται αυτά ρε πούστη μου. Κανονικά το ρολόι πρέπει να σταματάει και όχι να προχωράει. Χάσαμε 3 δεύτερα εμείς επειδή αυτό το ρολόι έτσι του κάδλωσε. Στο πλην 5 Ολυμπιακός από το συν 10. Με μια καταστροφική περίοδο.
Ωραία, μπήκε ο Σπανούλης. Ναι! Καλάθι και φάουλ. Ο Βαγγέλης ο Μάντζελης σώζει τον Ολυμπιακό. Έστω, με ένα καλά. Παπα-Νικολάου! Και ο Ολυμπιακός μειώνει στο πλην 5 πάλι. Και ο Παναθηναϊκός περνάει στο σύν. Φάουλ έγινε εκεί, αλλά εντάξει, το ξέρουμε, Παναθηναϊκός. Στον Παναθηναϊκό δεν δίνουμε φάουλ. Αμαρτία, το Θεό είναι. Πάλι ο Ολυμπιακός θα κάνω βάτσο. Ο Ολυμπιακός θέλει την αφύπνιση του ηγέτη της ομάδος, του Βασίλη. Αν ο μεγάλος Βασίλης ξυπνήσει, δεν το σταματάει ούτε φρεγάτα. Και ο Βασίλης ξύπνησε. Στο Καναβάτσο Ολυμπιακός πάλι. Τι γίνεται ρε πούστη μου να μην παίρνουν τίποτα. Έλα ρε Μιχάλη, κάνω βίντεο ρε. Κάνω βίντεο ρε. Μόλις τελειώσει το βίντεο θα παίξουμε Fortnite. Ακούγομαι. Ευτυχώς. Πω πω, τι παιχνίδι είναι αυτός. Ο James Gist. Παιχταράς, παιχταράς. Στο πλήν 11 Ολυμπιακός και το μάτς κρίθηκε. Αν δεν ξυπνήσει ο Βασίλης. Δεν παίρνουν το ένα rebound. Πήραν ένα rebound επιτέλους. Βολές για τους Πανούλη. Μειώνει ο Ολυμπιακός στο πλήν 9, στο πλήν, στο μείον 10. Στο πλήν 9 Ολυμπιακός. Με δύο εύστοχες βολές του αρχηγού. Μειώνει στο πλήν 7 Ολυμπιακός. Δεν γίνεται ρε πούστη μου. Δεν γίνεται. Τι κάνει αυτό τώρα. Έλα ρε άχρηστε. Μπορείς να πάρεις ένα rebound. Χάσαμε παιδιά, εσύ δεν μπορείς να πάρεις rebound. Τέσσερα ομαδικά Ολυμπιακός. Και το μάτς εκεί που φαινόταν να υπήρχε ελπής, τώρα δεν υπάρχει ελπής.
Άλλη μια ήττα για την ομάδα. Σπανούλης θα καρφώσει ή δεν καρφώνει. Αυτός ο παίχτης, γιατί να είναι τόσο καλός. Τι να το κάνεις τώρα. Τρίποντα για ό,τι γίνει. Μέσα. Έλα, στο πλην έξω Ολυμπιακός πάλι. Με τα αριστερά, ωραία. Καλάθης, έλα μωρέ, όλα έτσι τα βάζουνε. Έλα, έλα γόλι. Μπράιαν Ρόμπερτς. Μέσα. Πάω άλλο σπανούλι. Στον παπά. Στο πλήν 4 Ολυμπιακός. Πάλι έτσι. Τζάπα κόπωση. No foul, no foul, no foul. Το κερατό μου γαμώτο σας μουνόπανα όλο φάουλ κάνετε. Γαμίδια. Έχει τον άλλο μου, δεν μπορείτε να βάλετε μια βολή. Ανάπηρα. Ναι. Ναι. Να τελειώσω το παλιό βίντεο με, με αυτούς τους μαλάκες που έχω μπλέξει εδώ πέρα. 22 δεύτερα έχουν μείνει, τελευταία περίοδος είναι. Να βγάλω το σπανούλι και θα σου πω εγώ. Θα... ναι, θα το πατήσω να το βάλω. Για τέτοιο. Α, Ολυμπιακός μπολ. Ωραία, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Εγώ θα πήγαινα, αλλά πήγε η γιαγιά μου στο νοσοκομείο. Και δεν θα πάω. Γιατί έπαθε πνευμονία. Ναι. Θα πάω ρε, την Τετάρτη όποτε βγει θα πάω. Έλα ρε πούστη μου. Όλο έτσι τα βάζουνε. Ε. Είναι... δεν ξέρω, δεν ξέρω καν αν λέει μάρκα πάνω αυτό το μηχανάκι. Ναι, έχει ένα Honda στρογγυλοφάναρο και ένα Chinese Chinese. Καθαρό Chinese όμως. Όλο και έξω ολοκλήρωση, ναι, μέχρι αηδίας. Δεν το έχει φτιάξει αυτό βέβαια, το τα φτιάξαμε. Ωραία, πού στη μου, να γάμω το μουνί σου, σαν Χριστή. Όλο βολές, γάμω το NBA μου μέσα.